Κεφαλιά και τον γκολ από τον Γιάννη Οκά, ο οποίος ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός πετυχαίνει αυτό που επιθυμούσε από την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Καλυθέα 1-0 στο 17ο λεπτό. Κρατάει πάντα την μπάλα και γυρίζει στον Δεξιά. Καφέ. Καφές ωραία, για να δούμε. Ο Κάς πάει να πλασάρει. 2-1 από τον Γιαννάκη Οκά. Ό,τι δεν κατάφερε προηγουμένως το κάνει τώρα και βάζει τον Ολυμπιακό και πάλι στο παιχνίδι. Προσπαθεί έξω από τις δύο ενέργειες, δεν έκανε εδώ, τώρα κάνει μια ωραία μπαλιά που δεν θα περάσει, έγινε η κόντρα και υπάρχει το γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Οκά. Ο Γεωργιάδης βλέπει τον Γιάννη Οκά που είναι μόνος του εκεί, στο κέντρο της άμυνας του Άρη με κεφαλιά. Εδώ θέλει προσοχή τώρα, όπως λέει και ο Διώτης Αλουχίδης, ο Ιζαμπέτ τυπότατο το τάκλιν από τον Κοστούλα και δεύτερο και τρίτο, μπράβο του. Η καλύτερη αμυντική προσπάθεια στο παιχνίδι μέχρι τώρα και να και η κόντρα από αυτή την προσπάθεια με τον Ριβάλντο. Δεν έδωσε στον Οκά, ο Γιάννης Οκάς σε θέση για γκόλ, τρίπλα το σουτ, γκόλ! Γκόλ από τον Γιάννη Οκά! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Ο Γιάννης Οκάς σπάει την ευρωπαϊκή ατυχία του. Και κοιτάξτε τι γίνεται στο Στάδιο Καραϊσκάκη με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Δείτε σε πάλι τον γκόλ. Ο Ριβάλντο έξω έχει μπαλιά για τον Οκά. Φανταστική τρίπλα. Το σουτ στη δεξιά γωνιά, καταπληκτικό γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 στο 30 λεπτό και πάλι εδώ η έξοχη κίνηση από τον Οκά. Και θέλει να συνεργαστεί εκεί ο Τζόσεφς με κάποιον συμπαίκτη του. Δεν υπάρχει offside. Ο Κάς, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από την καταπληκτική παλιά του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς για τον Γιαννάκη Οκά. Η μπάλα φτάνει στον Γεωργάτο. Το γύρισμα την κατάλληλη στιγμή για τον Οκά. 2-0 μόλις στο 1ο λεπτό. Σέντρα από τον Γιώργο Ανατολάκη. Αμαρκάριστος ο Γιάννης Οκάς στο ύψος της μικρής περιοχής. 4-0 για τον Ολυμπιακό. Η παλιά είναι καλή για τον Οκά στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 στο 118. Και κάπου εδώ με τον Οκά τελειώνει το μάτς. Συμπληρωθεί το 90 εδώ στην Κέρκυρα. Βαθιά παλιά για τον Οκά. Γκυρκός στο λάθος. Ο Οκά στην ευκαιρία. 1-3. Σέντρα στην περιοχή, ο Κάς από κοντά πλασάρει τον Στρακόσια, νέο κενό στην άμυνα του Πανιωνίου, γίνεται έτσι το 2-0. Είναι ξανά μπροστά με τον Οκά. Πέρασε ο Κάς μες στην περιοχή, το πλασέ, πολύ όμορφο γκολ, 3-1. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταπληκτικό. Ο Ολυμπιακός δίνει διαστάσεις στην επικράτησή του κόντρα στην ΑΕΚ. Τον είδε που είχε κάνει κίνηση ήδη να πέσει. Ο οποίος ο Κάς όλο το παιχνίδι ήταν αρκετά καλός και ειδικά, λέγαμε και πριν στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε πολύ, πολύ καλές ενέργειες. Με τα δύο γκολ των Κυπρίων, τώρα ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1. Είμαστε καθυστερείς στο πρώτο ημίχρονο, ο Τζόρτζεβιτς, το φάουλ, ο Τουρέ, ο Καφές, ο Ανατολάκης και ο Κάς τον γκολ. 0-1, ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Πέρασε ο Μπουλή. Περνά για τον Οκά, αυτός απέφυγε τον αντίπαλό του 1-0. Και φτάνουμε στο 78 λεπτό. Δυνατό σουτ στο Ελτίδη. Ασταθής επέμβαση από τον Αμπάρη. Με κεφάλια ψαράκι ο Κάς γράφει το τελικό 2-1 για τον Ολυμπιακό. Παλιά του Ριβάλντο για τον Οκά. Αυτός πλασάρει τον Κοτσόλη, μπάλα θα βρει στο δοκάρι. Θα χτυπήσει τον Ταμπίζα 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 31ο λεπτό. Εκπληκτή παλιά του Ριβάλντο για τον Γιάννη Οκά. Από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και πάλι εκπληκτική παλιά του Ριβάλντο. Εύκολα ο Γιάννης Οκάς την μπάλα πάνω από τον Κοτσόλη. 2-0. Γεωργάτος, εξαιρετική η σέντρα του τελευταίου. Κεφαλιά εντυπωσιακή από τον Οκά και 1-0 Ολυμπιακός στο 6. Ανοίγει το σκορ. 1-0 Ολυμπιακός στο 6. Πάντα Τζόρτζεβιτς από την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Η σέντρα για τον Οκά 1-1. Θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Γέμισμα τώρα του Τούρκου με στόχο τον Οκά, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Κάς δεν την αφήνει να περάσει ανεκμετάλλευτη και πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ο Γιάννης Οκάς πετάγεται πιο γρήγορα από όλους, νικάει και τον Κόβατς. Καθώς ο Καστίγιο από τα αριστερά γυρίζει την κατάλληλη στιγμή για τον Γιάννη Οκά, αυτός πλασάρει τον Γκίεζεκ. Ο Κάς, το σούτ με δύναμη, μπάλα κοντράρει στα δίχτυα 3-1. Λίγα λεπτά μετά τι. Ναι, έναρξη του δεύτερου μηχρόνου, ο Ριβάλντο και πάλι θα στο πάρει την μπάλα, θα σημαδέψει το δοκάρι και ο Γιαννάκης Οκάς στην επαναφορά θα κάνει το Ιωνικός Ολυμπιακός 0-2. Εδώ και πάλι το replay,
Ο Ριβάλτο θα σημαδέψει το δοκάρι και ο Κάς με μονοκόμματο σουτ θα κάνει το 2-0.